Γεια σας παιδιά, Μάρς εδώ και σήμερα θα παίξουμε το Geometry Dash. Είναι από τα πιο σπαστικά παιχνίδια του κόσμου, για μένα. Είναι πιο δύσκολη με φατσούλες. Άμα η φατσούλα είναι δημωμένη είναι δύσκολη, άμα ας με βλέπετε. Στην αρχή θα παίξουμε την πρώτη που είναι εύκολη. Εγώ δεν είμαι εύκολος, γιατί έχει σπασικό παιχνίδι. Άμα κουμπίσεις αυτά εδώ, πεθαίνεις. Έχασα, ας πούμε, τώρα. 26% έκανα μόνο. Και οι μουσικές που έχει είναι λίγο... Σε μια φάση σε κάνουν να χορεύεις και σε μια άλλη σε κάνουν να σου πάει τα νεύρα να άρχισε να του δώσει καμία. Και γιατί χαρώ την έχει εδώ. Αλλά τώρα άμα φτάσω ως εκεί, δεν θα πάω. Ότι να είναι. Στο επόμενο βίντεο μάλλον θα παίξω Temple Run. Το 2. Είμαι άχρηστος. Έλα ρε, πώς γίνεται αυτό. Τώρα με χάσω πάλι. Συγγνώμη που είμαι άχρηστος. Ωραία. Ναι, τι κοιτάς, άντε. Πόσο διαρκεί. Χι, άντε. Δεν είναι. Φυσικά θα έχανα. Μουσική όπως είπα κάποιες φορές και άλλες φορές εκνευρίζει. Ακόμη μια φορά θα με χάσω. Καλά, εντάξει, να. Είμαι άχρηστος και είναι σκεσπαστικό αυτό. Παίξουμε την Polar Quest. Πολύ δύσκολη. Για όσους ξέρουν να παίζουν καλά Geometry Dash και βλέπετε μένα τώρα αυτή τη στιγμή, μη λέτε που λέω ότι ας πούμε είναι σπαστικό παιχνίδι. Μη θυμώνετε, για μένα το λέω, για γενικά. Γιατί δεν μπορεί να σας αρέσει. Αλλά για μένα και για πολλούς άλλους είναι σπαστικό. Ναι, είναι καλά, εντάξει, θα το συνεχίσω.
μπορεί να κάνω και δεύτερο μέρος τέμπλε. Geometry Dash, μέρος δεύτερο για να παίξουμε και τέλος. Αυτό να το τελειώσουμε. Αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα, παιδιά. Κάντε ένα like, ένα subscribe και ένα comment γιατί με βοηθάει. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο.